Εγώ όμως έχω κρατήσει για το τέλος σήμερα. Λίγησα, δάκρυσα, υποκλήθηκα σε αυτό που είδα. Έρχομαι σε σένα, Δημήτρη, γιατί δεν το είδαμε παρέα στο μοντάζ. Αυτή τη δουλειά που έκανες σε πρώτο πρόσωπο, αυτό το κορίτσι, τη Γεωργία. Δεν ξέρω αν θα υπήρχε ζώνη, θα ήθελα να τους πω στο σταθμό να το παίζουν όλη την ώρα αυτό το πεντάλεπτο της Γεωργίας, γιατί με σήκωσε από την καρέκλα και είπα επιτέλους ανάσανα, Δημήτρη. Ζήνα, δεν θα σου κρύψω και εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί σήμερα φιλοξενούμε μια πολύ διαφορετική συνέντευξη. Η Γεωργία Παπαζής υπάσχει από νευρομπορελίωση, μια ασθένεια που την έχει καθυλώσει στο αναπηρικό αμαξίδιο. Ωστόσο, αυτό δεν τη σταμάτησε από το να μοιραστεί μαζί μας την προσωπική της ιστορία. Μας έδωσε μια συνέντευξη με τη βοήθεια της τεχνολογίας, έγραψε με τα μάτια της ένα κείμενο. Πώς κάνει focus το βλέμμα της και γράφει γράμμα. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό και η δύναμη του να καθίσω να σας συντάξω και να περάσω τα μηνύματά μου. Εμείς λοιπόν της δώσαμε φωνή για να κάνει αυτό που πραγματικά θέλει, να εμπνεύσει. Γεωργία μου, κορίτσι μου γλυκό, παρακαλώ. Γεια σας, είμαι η Τζόρτζια και σκοπεύω να αλλάξω τον κόσμο. Τι γιατί εγώ, γιατί όχι εγώ. Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη και μεγάλωσα στην Αθήνα, συγκεκριμένα στο Παλαιοφάλιρο. Ήμουν ένα χαρούμενο και γελαστό κοριτσάκι, αλλά για πολλούς και διάφορους λόγους, όσο μεγάλωνα όλο και έχανα αυτή την εσωτερική χαρά και γινόμουν ανασφαλής, νευρική και κάπως δυστυχισμένη. Όμως το έκρυβα υπέροχα. Μετά τις σπουδές μου, εργάστηκα για 10 χρόνια σε τράπεζα. Ήμουν μια νέα γυναίκα σαν όλες τις άλλες. Μέχρι που δεν ήμουν. Ένα απόγευμα του Σεπτεμβρίου του 2007, ένιωσα ότι ο αριστερός μου καρπός δεν ήταν όπως συνήθως, σαν να μην με άκουγε, σαν να μην μπορούσα να τον κινήσω άνετα. Ήμουν 35 χρονών, είχα παραιτηθεί από την τράπεζα, ξεκινούσα μια επιχείρηση, αλλά και να φτιάξω οικογένεια με τον τότε σύντροφό μου. Όταν κάνουμε σχέδια, ο Θεός γελάει, έλεγα τότε κλαίγοντας συνέχεια. Γιατί όλα ανατράπηκαν και άρχισα να ζω μια νέα πραγματικότητα. Σουρεάλ, παρανοϊκή, αδιανόητη για τον τότε εαυτό μου. Το σώμα μου λίγο-λίγο με εγκατέλειπε και κανένας γιατρός δεν μου έλεγε το γιατί. Μετά τον καρπό ακολούθησαν τα δάχτυλα του αριστερού χεριού, μετά μια αδυναμία στο δεξί χέρι, δυσκολία στην ισορροπία, άρχισα να πέφτω κάτω συχνά και αλλοιωνόταν η ομιλία μου. Η σχέση μου και τα όνειρα για οικογένεια σταδιακά διαλύθηκαν. Η επιχείρηση έκλεισε πριν καλά-καλά ανοίξει. Γύρισα στο πατρικό μου σπίτι. Ευτυχώς, είχα και έχω την στήριξη της οικογένειάς μου. Αφού κανείς δεν έβρισκε τι μου συμβαίνει και πώς θα το σταματήσω, άρχισα τα ταξίδια στο εξωτερικό. Από Ιταλία και Γερμανία μέχρι Αμερική και Ινδία, αλλά και Κίνα ακόμα πήγα. Τα περιγράφω όλα στο βιβλίο μου. Η διάγνωση με χρόνια νευρομπορελίωση ήρθε πολύ μετά τα πρώτα συμπτώματα, σαν λύτρωση, γιατί υπήρχε και δεύτερη διάγνωση, για πιθανή ALS, που είναι θανατηφόρα ανίατη ασθένεια, η αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση. Το θέμα είναι ότι σήμερα πια, 16 χρόνια μετά την έναρξη της περιπέτειας, έχω όντως μια μορφή ALS, οπότε κρατάμε το ότι μια τέτοια βακτηριακή λίμωξη, αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα και σωστά, είναι πιθανό να εξελιχθεί σε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Έχω δοκιμάσει άπειρες θεραπείες. Καθώς δεν υπάρχει κάποιο στάνταρ θεραπευτικό πρωτόκολλο για την κατάστασή μου και σε όλο αυτό το σκοτάδι άρχισα σιγά σιγά να βλέπω πολλές φωτεινές πλευρές. Γνώριζα υπέροχους ανθρώπους, έβλεπα μέρη του πλανήτη που μόνο στα όνειρά μου υπήρχαν ως τότε και με την απίστευτη βοήθεια του κόσμου, γνωστών και αγνώστων, κατάφερα να ταξιδεύω. Άνθρωποι κλειδιά που χωρίς την στήριξή τους δεν ξέρω πώς και αν θα ήμουν εδώ σήμερα. Η κατάσταση της υγείας μου είναι σταθερή τα τελευταία χρόνια, με μικρές βελτιώσεις. Κι έτσι είμαι αισιόδοξη για το μέλλον. Έχω ευτυχώς πολλούς φύλακες αγγέλους γύρω μου. Το νιώθω καθημερινά. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την ημέρα που επισκέφτηκα το Taj Mahal στην Ινδία. Αγκαλιά με τον συνοδό φροντιστή μου και πλέον αγαπημένο φίλο Θοδωρή, κλαίγοντας κι οι δύο από το δέος και τη συγκίνηση, σκεφτόμουν: ναι, βρίσκομαι εδώ, σε αναπηρικό αμαξίδιο, αλλά βρίσκομαι εδώ. Και η ψυχή μου πετάει από χαρά, και αυτό μόνο μετράει. Πιστεύω ότι αυτή η ασθένεια ήρθε για να μου μάθει πράγματα. Να με γνωρίσει με τον αληθινό εαυτό μου και την αστήρευτη δύναμη που έχουμε όλοι μας, αλλά σπάνια την ξέρουμε μέχρι να χρειαστεί να την χρησιμοποιήσουμε. Πολλοί ίσως θεωρούν ότι έχω ψευδαισθήσεις, άρνηση, και δεν με πειράζει καθόλου.
Εγώ πιστεύω ακόμη και τώρα ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί ο τρόπος να επανέλθει το σώμα μου, να περπατάω, να μιλάω και με αυτή την ακλόνητη πίστη αγγλοδύναμη. Από την αρχή σχεδόν της ασθένειας έγραφα για την εμπειρία μου. Ήθελα να επικοινωνώ το κάθε μου βήμα στο blog μου και στα κοινωνικά δίκτυα, για μένα αρχικά, αλλά μετά είδα ότι βοηθούσε και άλλους. Και ονειρευόμουν να γράψω ένα βιβλίο όταν γίνω καλά, για να εμπνεύσει τον κόσμο που αντιμετώπιζε παρόμοιες προκλήσεις. Το γιατί όχι εγώ, τελικά γεννήθηκε ακριβώς όταν ήρθε η κατάλληλη στιγμή. Οι κατάλληλοι άνθρωποι, μια υπέροχη συμπαντική συνωμοσία το έκανε πραγματικότητα και πολύ καλύτερα από την αρχική ιδέα. Από τις κριτικές που λαμβάνω, χαίρομαι ολόψυχα γιατί βλέπω ότι το βιβλίο αυτό έχει κάτι να δώσει σε όλους. Αποφεύγω να συζητάω για την ασθένεια. Δεν θέλω να εστιάζω στο πρόβλημα πια και να του δίνω ενέργεια. Εστιάζω στη λύση. Με οραματίζομαι απολύτως υγιή και λειτουργική. Κάνω άσχετα πράγματα που με ευχαριστούν, όπως η εκμάθηση ισπανικών και η διαχείριση στα κοινωνικά δίκτυα μια σελίδα φυτορείου φίλων μου. Και φυσικά γράφω. Ναι, ναι, και όλα αυτά με τα μάτια. Χάρη στην τεχνολογία iGaze, που επιτρέπει στο χρήστη να λειτουργεί τον υπολογιστή με το βλέμμα. Με ένα εξάρτημα που τοποθετείται στη βάση της οθόνης, έτσι ώστε να διαβάζει το βλέμμα, εμφανίζεται ακόμη και εικονικό πληκτρολόγιο στην οθόνη. Και κοιτώντας ένα-ένα γράμμα, γράφεις μέχρι και βιβλίο. Αυτή η τεχνολογία μου άλλαξε τη ζωή. Πραγματικά με απελευθέρωσε. Με κινητοποίησε και κοινωνικοποίησε ξανά. Το δικό μου όνειρο και στόχος για το μέλλον είναι να διαβαστεί το «Γιατί όχι εγώ» από όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο, να μεταφραστεί για να το διαβάζουν και οι φίλοι μου στο εξωτερικό. Και βέβαια να καταφέρω να βελτιωθεί σημαντικά η υγεία μου, ώστε να αποδείξω τη δύναμη του μυαλού, της θέλησης και της επιμονής στη θεραπεία του σώματος. Το έχουν καταφέρει ήδη πολλοί. Γιατί όχι εγώ. Ονειρεύομαι να περπατήσω ξανά και με κάθε βήμα να δημιουργώ μια ακόμα πιο λαμπρή πορεία για τους άλλους να ακολουθήσουν. Αυτό είναι και το μήνυμά μου σε όσους με βλέπουν, ειδικά ανθρώπους με σοβαρές ασθένειες, καθυλωμένους ή σε νοσοκομεία. Δεν τα παρατάμε ποτέ. Όταν αλλάζεις τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα που βλέπεις αλλάζουν. Ισχύει, σας το υπόσχομαι.